Ο Ρωσικός στρατός προχώρησε σε αναδιάταξη και συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή της Χερσόνα στην νότια Ουκρανία και στον άξονα Σέβρεξ-Μπαχμούτ στον Ντονπάς. Ειδικότερα στον Ντονπάς μετακινήθηκαν πολυάριθμες μονάδες πυροβολικού, όπου αρκετές από αυτές έχουν φτάσει σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων και από το Σλαβιάνσκ. Στην Χερσόνα, οι Ρώσοι συγκεντρώνουν δυνάμεις για μια επικείμενη επίθεση στο Νικολάεφ. Η αλήθεια είναι πως ακόμα οι Ρώσοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει πραγματικά μεγάλη ισχύ πυρό στην Ουκρανία, καθώς συνεχίζουν να τρέμουν με τις αρχικές τους δυνάμεις, όταν δηλαδή ξεκίνησαν την στρατιωτική τους επιχείρηση στις 24 Φεβρουαρίου. Αυτές οι δυνάμεις έχουν υποστεί απώλειες, παρόλα αυτά οι Ρώσοι θεωρούν ότι είναι αρκετές για τους αντικειμενικούς σκοπούς που έχουν αυτήν την περίοδο. Στην Χερσόνα έχουν αποσταλεί κάποιες επιπλέον ενισχύσεις από την Κρυμαία, ενώ υπάρχουν αναφορές πως πλέον κινητοποιούνται και οι τοπικοί ρωσόφωνοι πληθυσμοί.